Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Τι Λες Τώρα. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, λίγες ημέρες μας απομένουν για το Πάσχα. Θα δούμε πώς θα γιορτάσουμε το φετινό Πάσχα, θα δούμε τι γίνεται με την κίνηση στην αγορά. Βέβαια το βλέμμα όλων είναι στο άνοιγμα της εστίασης τη Δευτέρα του Πάσχα. Οι επαγγελματίες προετοιμάζονται, πήρε το δώσ' τα λέγαμε. Θα ανοίξει η εστίαση βέβαια με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Μεταξύ αυτών είναι και το self-test που θα πρέπει να κάνουν τόσο οι επαγγελματίες όσο και το προσωπικό της εστίασης. Έχουμε μαζί μας και να καλησπερίσω την κυρία Αριστεία Κατσουλάκου, η οποία είναι πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αργολίδας. Καλησπέρα σας κυρία Κατσουλάκου. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση να έχουμε. Κυρία Κατσουλάκου, να ξεκινήσουμε τώρα, γιατί έχουν μπει και άλλες ομάδες εργαζομένων που πλέον πρέπει να κάνουν το self-test για να πάνε στην εργασία τους. Από τη Μεγάλη Δευτέρα ξεκίνησαν οι υπάλληλοι του Δημοσίου. Έρχεται το άνοιγμα της εστίασης, όπου θα πρέπει και εκεί οι εργαζόμενοι αλλά και οι επαγγελματίες να κάνουν self-test. Για πείτε μας, τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι. Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως ξέρετε, από τη Δευτέρα λειτουργεί η εστίαση, άρα οι εργαζόμενοι πρέπει να προσέλθουν με αρνητικό self-test, να δηλώσουν το self-test για να πάνε στη δουλειά τους τη Δευτέρα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να το προμηθευτούν εγκαίρως. Και τι θέλω να πω με αυτό? Πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι από το Μεγάλο Σάββατο στις 8 η ώρα το απόγευμα μέχρι την Τετάρτη το πρωί, επειδή είναι οι μέρες αργιών, δηλαδή μιλάμε τώρα για ανήμερα του Πάσχα, τη Δευτέρα του Πάσχα, καθώς και την Τρίτη του Πάσχα που έχει μεταφερθεί η Πρωτομαγιά, η πλατφόρμα για να δίνουμε τα self-test από τα φαρμακεία θα είναι κλειστή. Συνεπώς πρέπει, και αυτό γίνεται διότι τις ημέρες των εφημεριών, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να καλυφθεί με ικανό αριθμό self-test από ένα φαρμακείο που θα εφημερεύει μόνο σε κάθε πόλη όλος αυτός ο όγκος των επαγγελματιών. Και γι' αυτό θεώρησε σε συνεννόηση ο Πανελλήνιος μαζί με το Υπουργείο να πάρθει αυτό το μέτρο. Άρα, καλό θα ήταν ο κόσμος σήμερα Τετάρτη και αύριο Μεγάλη Πέμπτη, που θα είναι όλα τα φαρμακεία ανοιχτά, να προμηθευτεί τα self-test του εγκαίρως, γιατί όπως καταλαβαίνετε και η Μεγάλη Παρασκευή είναι αργία για τα φαρμακεία, δηλαδή θα υπάρχουν μόνο τα εφημερεύοντα ανοιχτά, και από το Σάββατο το απόγευμα, το Σάββατο το πρωί ξέρετε ότι σε κάποιες πόλεις μεγάλες υπάρχουν φαρμακεία ανοιχτά, όπως και στην περιφέρεια κάποια σε μικρότερες πόλεις. Αλλά από το Σάββατο το απόγευμα και μετά θα κλείσει και η πλατφόρμα διάθεση των self-test από εμάς. Άρα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος και για να μην φτάσουμε σε σημείο να τρέχει στα εφημερεύοντα και να μην είναι ανοιχτή η πλατφόρμα ή να μην υπάρχουν self-test, να προσπαθήσει να πάρει εγκαίρως το self-test που δικαιούται. Με το άμκα του βέβαια, λέγοντας το άμκα του στο φαρμακείο και δείχνοντας και κάποιο έγγραφο την ταυτότητά του, ας πούμε, για να βλέπουμε αν είναι δικαιούχος. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, κυρία Κατσουλάκου, γιατί καταρχήν δεν θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα, έτσι, το βασικότερο. Συνεπώς δεν μπορεί κάποιος να πάρει το self-test. Να επαναλάβω, η πλατφόρμα κλείνει Σάββατο απόγευμα στις 8 και θα ανοίξει Τετάρτη πρωί στις 8. Οπότε και εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε από τη στιγμή που θα είναι κλειστή η πλατφόρμα, γιατί δεν μπορούμε να τσεκάρουμε τα άμκα και να καταχωρούμε τα τεστ. Επίσης, επειδή η Μεγάλη Παρασκευή είναι αργία για τα φαρμακεία, καλό θα είναι αύριο ο κόσμος που θα είναι πρωί-απόγευμα τα φαρμακεία ανοιχτά να προμηθευτεί τα self-test του και κάποια ίσως το Σάββατο το πρωί που θα είναι κάποια φαρμακεία πάλι ανοιχτά. Βέβαια είναι σημαντικό αυτό, γιατί οι εργαζόμενοι στην εστίαση θα πρέπει τη Δευτέρα να πάνε στην δουλειά τους, αλλά προηγουμένως, δηλαδή 24 ώρες πριν, να έχουν κάνει το self-test και να έχουν δηλώσει και το αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι κυρία Κατσουλάκου? Σωστά. Και επειδή οι πλατφόρμες έχουν ανοίξει, και να σας πω κάτι, η αλήθεια είναι ότι ο Έλληνας είναι λίγο της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή, και γι' αυτό και υπάρχει και μία απόφαση να μην δίνονται στις διανυκτερές τις self-test, γιατί υπήρχαν και φαινόμενα, ας πούμε, 4 η ώρα το πρωί να χτυπάει κάποιος για self-test. Καταλαβαίνετε ότι εμείς όσο μπορούμε
εθελοντικά βοηθάμε σε όλο αυτό. Δηλαδή δεν, το ξέρετε πάρα πολύ καλό, ότι δεν υπάρχει κάποιο κέρδος για το φαρμακοποιό, απλά διανομή των self-test κάνουμε. Από εκεί και πέρα είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος δουλειάς, γιατί είναι πάρα πολύ δικαιούχοι, αλλά δεν γίνεται στις εφημερίες που είναι ένα φαρμακείο και πρέπει να εξυπηρετήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη για φάρμακα, ας πούμε, να υπάρχει και τόσο μεγάλος όγκος self-test στις εφημερίες. Γι' αυτό και λέμε ότι τις εργάσιμες μέρες καλό θα είναι, που είναι όλα τα φαρμακεία ανοιχτά, να προμηθευτεί ο κόσμος στα self-test. Κυρία Κατσουλάκου, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αν κάποιος τα προμηθευτεί εγκαίρως τα self-test, θέλει τη Δευτέρα να πάει στη δουλειά του, κάνει το τεστ την Κυριακή, θα είναι η ανοιχτή πλατφόρμα για να δηλώσει το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε να δείτε, η πλατφόρμα, πόσο γνωρίζουμε εμείς, αυτό το κλείσιμο αφορά τη διάθεση. Ωραία. Κανονικά, επειδή το self-test πρέπει να γίνει όχι πολύ πριν, δηλαδή το τελευταίο 24ωρο είναι καλύτερα να γίνεται, λογικά οι πλατφόρμες για τη δήλωση θα είναι κανονικά ανοιχτές. Γιατί δεν μπορεί να γίνει το self-test πολύ νωρίτερα, γιατί αξιολογείται με σχετικά κοντινό χρόνο ως προς το χρόνο που θα προσέλθει στη δουλειά του ο καθένας. Συνεπώς, έτσι, για να τονίσουμε στους τηλεθεατές μας, ότι τόσο οι εργαζόμενοι στην εστίαση, όσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να προμηθευτούν εγκαίρως το self-test, γιατί και την Τρίτη του Πάσχα είναι κλειστά τα φαρμακεία. Ακούστε με λίγο τώρα να σας πω. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, επειδή η πλατφόρμα είχε ανοίξει από τη βδομάδα αυτή που διανύουμε, μπορούσαν να πάρουν και δύο self-test. Δηλαδή, όταν έρχονταν σε εμάς, έπαιρναν ένα για αυτή την εβδομάδα και ένα δεύτερο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί την επόμενη. Άρα, οι δημόσιοι υπάλληλοι στην ουσία έχουν ήδη πάρει περισσότεροι τα self-test και για τις δύο εβδομάδες. Κυρίως το θέμα είναι για την εστίαση. Και να πούμε και κάτι άλλο, γιατί αφορά και τα σχολεία αυτό, για να μην προσέρχονται χωρίς λόγο οι γονείς. Τα self-test για τα σχολεία που θα ανοίξουν μετά τη Δευτέρα του Θωμά, δηλαδή την παραπάνω Δευτέρα, τα ΆΜΚΑ θα ανοίξουν από την Πέμπτη μετά το Πάσχα. Οπότε να μην μπαίνουν σε διαδικασία να ζητούν από τώρα, διότι τα ΆΜΚΑ είναι κλειστά αυτή τη στιγμή για τους εκπαιδευτικούς και για τα παιδιά. Δεν δικαιούνται αυτή τη στιγμή, γιατί τα σχολεία είναι κλειστά. Καλά κάνατε και το επισημάνατε αυτό. Κυρία Κατσουλάκου, επίσης θα ήθελα να ρωτήσω, οι εργαζόμενοι στην εστίαση πόσα self-test δικαιούνται? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή εμείς τι κάνουμε, πληκτρολογούμε το ΆΜΚΑ και ανάλογα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε ο καθένας που έρχεται να μας ζητήσει ένα self-test που μπορεί να εργάζεται, ούτε μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Καταλάβατε, εμάς μας δείχνει το ΆΜΚΑ και την ταυτότητά του. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι για την ώρα δίνουμε δύο στους δημοσίους υπαλλήλους. Τώρα, καλό θα είναι ο κάθε εργαζόμενος, όπου και να εργάζεται, πηγαίνοντας στο φαρμακείο να δώσει το ΆΜΚΑ του για να πάρει το self-test, να ρωτάει το φαρμακοποιό αν του δίνει τη δυνατότητα παροχής δύο self-test. Γιατί στην πορεία, όταν εμείς πληκτρολογούμε δεύτερη φορά το ΆΜΚΑ για να κάνουμε δεύτερη καταχώρηση, μας βγάζει αν γίνεται με επιτυχία η διάθεση ή δεν πληρεί προϋποθέσεις για δεύτερο self-test. Καταλάβατε. Αλλά για την ώρα, επειδή αυτή την εβδομάδα είναι κλειστή η εστίαση και αναμένεται να ανοίξει από εβδομάδα, λογικά θα δίνει ένα αυτή τη στιγμή και ένα την επόμενη. Αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία, πατώντας δηλαδή το ΆΜΚΑ του καθενός. Πάντως, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση self-test δύο φορές την εβδομάδα, τόσο για το προσωπικό όσο και για τους ιδιοκτήτες της εστίασης. Βέβαια, το ένα καλύπτει το κράτος όσον αφορά στα έξοδα. Αυτό βέβαια θα το δούμε στην πράξη την επόμενη εβδομάδα πώς θα γίνει. Τώρα, έτσι, κάτι τελευταίο, κυρία Κατσουλάκου. Εσάς τώρα στα φαρμακεία σας έχετε μεγάλο φόρτο εργασίας. Γιατί προστίθενται και άλλες, έτσι, ομάδες πολιτών που πρέπει να κάνουν self-test.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι αφενός ανοίγει η ομπρέλα των ΑΜΚΑ, δηλαδή οι κατηγορίες των επαγγελματιών. Αρχικά ήταν μόνο τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί, μετά μπήκαν οι δημόσιοι και οι δημοτικοί πάλι, που είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία. Επίσης να πούμε ότι αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι πολλές φορές, να σας πω ένα παράδειγμα, ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τα φαρμακεία, ας πούμε, ναι. στον εργαζόμενο δίνει self-test. Στο φαρμακοποιό που είναι ιδιοκτήτης δεν δίνει. Σε πολλούς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων δεν ανοίγουν τα ΑΜΚΑ. Ναι. Και νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για το λιανεμπόριο. Δηλαδή δίνει, ας πούμε, σε αυτόν που έχει εργασιακή σχέση ΙΚΑ, στον εργαζόμενο δηλαδή, αλλά στον ιδιοκτήτη όσες φορές έχουμε επιχειρήσει δεν δίνει. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι στην πορεία. Επίσης το έχουμε δει αυτό τουλάχιστον τις πρώτες μέρες και με ανθρώπους στην εστίαση, που τους ίδιους τους ιδιοκτήτες δεν τους άνοιγε τα ΑΜΚΑ. Ναι, είναι ένα θέμα που είχε συζητηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ξεκίνησε για το λιανεμπόριο, ότι οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να πάρουν self-test. Και αυτό, εντάξει, είναι λίγο περίεργο, θα λέγαμε. Ναι. Μας ρωτάνε και εμάς, αλλά εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε στην πλατφόρμα. Εμείς βλέπουμε απλά αν το ΑΜΚΑ που μας δηλώνουν εκείνη τη στιγμή είναι δικαιούχος του τεστ. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί δεν μπορεί να το πάρει. Απλά μας λέει ότι δεν πληρεί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για να το προμηθευτεί. Και επίσης να πούμε και το άλλο, είναι θερμή παράκληση και προς τον κόσμο. Επειδή ξέρετε ότι λόγω του COVID στα φαρμακεία συνήθως επιτρέπουμε ένα με δύο άτομα να βρίσκονται μέσα στο χώρο, ανάλογα με τα τηλεφωνικά βέβαια, αλλά συνήθως δεν είναι πάνω από δύο. Καλό είναι να μην μένουν τελευταία στιγμή ή στις εφημερίες, γιατί και ο εφημερεύοντας κάποια στιγμή θα του τελειώσουν τα self-test και με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξυπηρετήσει, γιατί θα είναι κλειστές και οι φαρμακαποθήκες όλες αυτές τις μέρες, έτσι. Mm-hmm. Και απ' την άλλη, δεν είναι καλό να υπάρχει συνωστισμός, γιατί να σας πω ότι εκτός από τα self-test έχουμε ακόμα και τα εμβόλια, τα ραντεβού για τα εμβόλια που τρέχουν παράλληλα. Κλείνετε και τα ραντεβού για τα εμβόλια. Είναι μεγάλη έτσι, η δουλειά που κάνετε τώρα και παράλληλα έχετε και τα τρέχοντα, έτσι, τα τρέχοντα ζητήματα, τους πελάτες σας που πρέπει να εξυπηρετήσετε. Κυρία Κατσουλάκου, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ και σε όλους καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Και ευχόμαστε γρήγορα μέσω των εμβολιασμών να μπορέσουμε να ξεφύγουμε όλοι από όλο αυτό που καλή ζούμε. Ανάσταση και σε εσάς. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, περιμένουμε το Πάσχα και η κίνηση στην αγορά έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Πολλοί είναι αυτοί που πάνε να αγοράσουν τα απαραίτητα, να κάνουν τα δώρα τους και είναι βέβαια μια οικονομική ανάσα για τους επαγγελματίες. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια στο πλαίσιο και του ανοίγματος του τουρισμού έχει επιφέρει στους κόλπους των επαγγελματιών η μικρή μεν, τόνωση δε της αγοραστικής κίνησης εν ώψη του Πάσχα. Από την προηγούμενη εβδομάδα έχει βγει ο κόσμος. Παρόλο τα μέτρα, παρόλο που δεν ξέρουν τι ακριβώς γίνεται, πώς πρέπει να ψωνίσουν, είναι λίγο μπέρδεμα αυτό το πράγμα, όπως έχω ξαναπεί. Από την προηγούμενη εβδομάδα έχει μεγάλη ανησυχία, βγήκε ο κόσμος, ρώταγε, ψώνιζε. Από τη Δευτέρα, από την Κυριακή μάλλον πήγε πάρα πολύ καλά. Είχε πάρα πολύ κόσμο η αγορά έξω. Σαν μαγαζί πήγα πάρα πολύ καλά. Ευελπιστώ να συνεχίσει έτσι όπως συνεχίζει μέχρι την ώρα και να εξακολουθήσει να φύγει αυτή η πανδημία και να έρθουμε στην καθημερινότητά μας. Γενικότερα έχει δουλίτσα, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει για τις μέρες. Φυσικά θα πέσει και το δώρο σήμερα. Ελπίζουμε να έχει ακόμα καλύτερα. Ο κόσμος φοβάται και το βλέπει και σαν μια ταλαιπωρία. Να μπω σε ένα κατάστημα, να κλείσω μήνυμα, για να κλείσω ραντεβού για να πάω να ψωνίσω. Ο κόσμος θέλει να κινείται ελεύθερα έξω. Να μπαίνει την ώρα που επιθυμεί στο κατάστημα που θέλει να ψωνίσει, χωρίς να βρίσκει περιορισμούς όσον αφορά το ωράριο που θα κάνει για τα ψώνια του και τον τρόπο που θα μπει. Σίγουρα δεν είναι άνετος ο κόσμος. Μετά από τόσο κρίση που έχουμε περάσει με τον COVID, σίγουρα είναι πιο περιορισμένος ο κόσμος. Και δεν είναι μόνο η οικονομική κατάσταση, η ψυχολογία και τα περιοριστικά μέτρα επιβαρυντικός παράγοντας σε ό,τι αφορά στην πασχαλινή εορταστική περίοδο και το γεγονός των περιορισμένων φέτος επισκεπτών. Είναι αισθητία η απουσία τους, δεν το συζητάω αυτό το πράγμα. Γεμίζει Καλαμάτα από Αθηναίους, όλη τα χωριά, υπάρχει ζωή. Δεν είναι μεγάλο πλήγμα αυτό, δεν το συζητάω. Αλλά και με τα τοπικά
μπορούμε να δουλέψουμε, μπορεί να βγει ο δικός μας καταναλωτής και να βοηθήσει τα καταστήματα, απλά να απελευθερωθεί η εστίαση, ο καφές είναι μεγάλο σοβαρό θέμα αυτό το πράγμα που είναι όλα κλειστά, δεν μπορούν να πάνε πουθενά, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπω αισιόδοξα μηνύματα, βγήκε ο κόσμος, ψώνισε και συνεχίζει έτσι και ευελπιστώ τώρα αυτές τις τρεις τελευταίες μέρες να πάει ακόμα καλύτερα. Θεωρώ ότι έχει κατέβει κάποιος κόσμος, όχι βέβαια πολλής. Όπως άλλες χρονιές που ήταν πολύ περισσότερος κόσμος πριν 2-3 χρόνια. Η κίνηση στους δρόμους είναι περιορισμένη σε σχέση με άλλες χρονιές. Αυτό συμβάλλει στο ότι δεν μπορεί να έρθει και κόσμος εκτός νομού στην Καλαμάτα για να κάνει να περάσει τις γιορτινές μέρες του Πάσχα. Αυτό έχει αντίκτυπο και στα μαγαζιά. Οι νέες παραλαβές έχουν έρθει, παράλληλα με αυτές τα έξοδα τρέχουν. Δεν είναι η αναμενόμενη δουλειά που περιμέναμε. Ας είμαστε λίγο αισιόδοξοι, τουλάχιστον να δούμε μετά το Πάσχα μήπως ανοίξουν τα πράγματα, απαγορευτεί το SMS, επιτραπεί η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών και βοηθήσει και αρχίσουμε να ανασάνουμε λίγο μετά τις γιορτές. Τα βλέμματα πλέον των επαγγελματιών στρέφονται στο ερχόμενο καλοκαίρι, τη σταδιακή έστω άρση των μέτρων και φυσικά την ουσιαστική στήριξη που κρίνεται κάτι περισσότερο από επιτακτική από την πολιτεία. Εννοείται θέλει στήριξη, δεν το συζητάμε. Εντάξει, τώρα δεν πληρώνουμε τα ενίκια, δεν το συζητά αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι και αυτό όμως μόνο αυτό. Γιατί εμείς αλλάζουμε κάθε σεζόν τα ρούχα, πληρώνουμε, οι άλλοι δουλεύουν με επιταγές ο κόσμος, είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθει. Εννοείται πως θα έπρεπε να υπάρξει και στήριξη από το κράτος. Ίσα-ίσα το κράτος είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να δώσει τα κίνητρα στο να μετακινηθεί ο κόσμος και να απεγκλωβιστεί από τα σπίτια του, να βγει έξω και να μην φοβάται να βγει, να ψωνίσει, να τα self-test που έχει πει να γίνονται κανονικά. Είναι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στο να βγει κάποιος με πιο ασφαλές τρόπο για να κάνει τις αγορές του. Το διάστημα είναι πάρα πολύ μικρό για να πεις ότι στηρίζεται μια επιχείρηση και έχει βιωσιμότητα. Εννοείται ότι θέλουμε ότι μέτρα μπορεί να μας δώσει το κράτος. Ναι, θα βοηθήσουν πάρα πολύ τη λειτουργία μας και τη βιωσιμότητά μας. Ως πάντα υπάρχει θέληση για στήριξη, γιατί όλο αυτό που έγινε το χειμώνα δεν μαζεύεται έτσι τόσο εύκολα. Θέλει μια μεγάλη στήριξη τόσο από την πολιτεία και όλοι μεταξύ μας, γιατί περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές που ήταν κλειστά τα καταστήματα, αλλά νομίζω ότι με λίγη διάθεση και δουλειά όλα ξεπερνούνται τα προβλήματα. Τώρα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας η κίνηση ήταν αυξημένη σήμερα, όμως οι καταναλωτές ψώνιζαν μόνο τα απαραίτητα για το τραπέζι το Πασχαλινό. Διαφορετικά τα μηνύματα μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών από την κίνηση που παρουσιάστηκε σήμερα στην λαϊκή αγορά της Καλαμάτας. Καλή ποιότητα και κόσμο έχει κάτω. Βλέπεις, αυτοκίνητο κυκλοφορεί πολύ, αλλά η αγορά και τα είναι άδεια. Τώρα που είναι ο κόσμος δεν ξέρω. Τα ίδια. Τα πράγματα όμορφα, ωραία είναι, αλλά δεν βλέπω αγοραστική δυναμική. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Ο κόσμος φοβάται. Κάθε πέρσι και καλύτερα, το λέμε και αυτό και ισχύει πιστεύω. Κάθε πέρσι και καλύτερα, αλλά δόξα τω Θεώ, καλά το παλεύουμε και τώρα. Σήμερα εν όψη και του Πάσχα έχει ανέβει λιγάκι η κίνηση. Βέβαια ο κόσμος παραμένει σφιχτός, περιμένουν προφανώς και το δώρο και ό,τι χρήματα είναι να πάρουν ακόμα τώρα. Όσοι έχουν πληρωθεί έχουν βγει και κάτι γίνεται. Οι τιμές έχουν τσιμπήσει λιγάκι, αλλά εντάξει, θα επιβιώσουμε. Οι τιμές, όπως σημείωσαν οι ίδιοι παραγωγοί, παραμένουν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Η ποιότητα πολύ καλή, ωστόσο εκείνο που έχει επηρεαστεί κατά πολύ είναι η καταναλωτική δυναμική. Όταν πληρώνεται ο κόσμος, βγαίνει στην αγορά. Τώρα, χθες νομίζω, οι προχθές πληρωθήκανε. Και έτσι βλέπετε κι εσείς, έχει κάποια κίνηση η αγορά. Όχι, αναμενόμενη, δεν είχε την κίνηση που περιμέναμε η αγορά. Από ό,τι βλέπεις, όλα τα πράγματα είναι πάνω στους πάγκους ακόμα. Παρά το γεγονός ότι είναι και καλή ποιότητα και καλή. Μαύρα κι άραχνα, παιδιά. Άχταρα. Μόνο αυτό. Είναι πολλά κι άλλα. Τι μέσα σχέση με πέρυσι. Σχετικά καλές είναι. Δεν μπορούμε να πούμε. Σχετικά καλές είναι. Τώρα το θέμα είναι. Ο ξένος κόσμος δεν μπήκε μέσα, οπότε έχουμε πρόβλημα. Με χαρά. Οι τιμές πώς τις έλεγες, όπως πάντα. Ικανοποιητικές. Πολύ ωραίες. Άρα τα έθιμα θα τηρηθούν λίγο. Βεβαίως. Καλές και οι τιμές. Έχει έρθει πολλοί κόσμος βασικά. Ξένος,
θα τηρηθούν τα έθιμα. Τα έθιμα σίγουρα. Γιατί έρχεται πολλοί κόσμο. Οι τιμές είναι πιστεύω πιο χαμηλές από πέρυσι. Γιατί ο καιρός ήταν καλός, πράγματα υπάρχουν πολλά. Ζήτηση δεν είναι πάρα πολύ. Εντάξει, μία ποιότητα ο καθένας παίρνει και οι τιμές προσαρμόζονται και είναι μάλλον χαμηλές, μπορώ να πω. Δεν ήταν τόσο καλή. Είχε προβλήματα. Ήταν και ο καιρός, ο κόσμος δεν έχει έρθει. Ας ελπιστούμε το επόμενο Πάσχα που θα έρθει να είναι all the best. Στο επίκεντρο φυσικά η αγορά κρέατος. Υπάρχει κίνηση από την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας. Περισσότερη από πέρσι σίγουρα. Ο κόσμος είναι πιο άνετος. Θα δούμε. Τώρα έχουμε και τις υπόλοιπες μέρες. Περιμένουμε να κορυφωθεί η κίνηση. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, για μια σειρά από παράγοντες, οι τιμές εμφανίζονται ανωδικές. Συμπίσει αρκετά, όχι λίγο. Αυτό ξεκινάει, είναι αλυσίδα από τους παραγωγούς, εμάς και από εμάς τον κόσμο. Δεν υπήρχαν, ναι, δεν υπήρχε έλλειψη, υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Οπότε γι' αυτό το λόγο οι τιμές έχουν ανέβει κατακόρυφα. Ο κόσμος, από την άλλη, φαίνεται πως θα τηρήσει το έθιμο. Θα το τηρήσει το έθιμο, οπωσδήποτε. Και μάλιστα, αν πατάει μνήμη μου, πέφτει 3 μέρες αργία, οπότε θα του δώσουμε να καταλάβει. Εντάξει, σίγουρα πατσές, πόδια, άντρα, σκοταριές που είναι για την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Και πολύ χοιρινό και σε αρνί και σε κατσίκι, παρά που έχει ανέβει λίγο η τιμή, ο κόσμος το προτιμάει. Πέρα από τα κρυοπολία, την τιμητική τους είχαν στις επιλογές των καταναλωτών και τα ιχθυοπολία. Σκορυφώνεται η κίνηση λόγω των εορτών. Ο κόσμος έχει ξεκινήσει ήδη να ψωνίζει. Βέβαια, δεν είναι εμείς ψωνίζουμε για αυτή την εβδομάδα που είναι τα νηστίσιμα, αλλά και πάλι δόξα τω Θεώ όλα πάνε καλά. Οι τιμές πάντα σταθερές, παιδιά, το έχουμε πει αυτό, δεν αλλάζει κάτι. Προσπαθούμε, έχουμε αφομοιώσει το ΦΠΑ όλα μέσα στην τιμή για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να μας εμπιστεύονται και να έρχονται συχνά. Πάμε τώρα στη Σπάρτη και στον συνάδελφο τον Γιάννη τον Παυλάκο. Γιάννη, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Δέσποινα. Χρόνια πολλά. Με υγεία. Καλή ανάσταση να έχουμε έτσι, σε αυτό το έτσι, διαφορετικό κλίμα και φέτος. Γιάννη, για πες μας. Τώρα έχετε επισκέπτες στη Σπάρτη. Υπάρχει κίνηση, κυκλοφορεί ο κόσμος. Να πούμε σήμερα ότι είχαμε έκτακτη επίσκεψη βροχής από το πρωί, Δέσποινα. Ναι, είχαμε κόσμο, και εμείς από τέτοια επίσκεψη. Ναι, παρόλο που οι μετεωρολογικές προγνώσεις λένε από αύριο ότι θα ανέβει η θερμοκρασία και μέχρι το Πάσχα θα έχουμε να μείνει καλοκαιράκι, θα φτάσει και τους 30 βαθμούς. Πέρα από αυτό όμως σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, είχαμε βροχές, όχι ισχυρές, αλλά έτσι μια δροσιά θύμισε φθινοπωρινό το κλίμα και αυτό επηρεάζει και την ψυχολογία του κόσμου. Πέρα από αυτό όμως υπάρχει μια κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης, γενικότερα στον ευρύτερο. Στην ευρύτερη περιοχή σε όλο τον νομό Λακωνίας βλέπουμε μια κινητικότητα και στις εθνικές οδούς. Βέβαια, με όλα αυτά τα νέα μέτρα που έχουν επέλθει, είδαμε και ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες και στα διόδια εκεί που δεν μπόρεσε να περάσει ο κόσμος ο οποίος είχε προγραμματίσει να κάνει Πάσχα στο χωριό, αλλά δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση πάντως τις περασμένες χρονιές, άλλες εποχές που ειδικά το Πάσχα, η περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Ρωμός Λακωνίας έσφιζε από ζωή, αρκετός κόσμος κατέβαινε. Μια κινητικότητα υπάρχει στα καταστήματα και πέραν των άλλων όλοι αναμένουν τις επόμενες ημέρες, όλη τη μεγάλη εβδομάδα, κατανοητικές οι λειτουργίες και όλες οι διαδικασίες στους ιερέους ναούς όλης της Πάρτης και στον Ρωμό Λακωνίας. Με τους πιστούς να προσέρχονται πάντα με αυστηρά μέτρα προστασίας. Ναι. Βλέπουμε έξω από τους ιερούς ναούς οι αρμόδιες έτσι, οι επίτροποι να έχουν τοποθετήσει τα καθίσματα ανά 2 μέτρα και 3 μέτρα θα μπορούσαμε να πούμε σε πολλές περιπτώσεις ώστε ο κόσμος να μπορέσει να παρακολουθεί στη Θεία Λειτουργία στους εξωτερικούς χώρους. Και με τι άλλο μπαίνουμε σε ένα κλίμα εκεί που πέρυσι δεν είχαμε καθόλου λειτουργία, φέτος μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος μπορεί είναι να προσέλθει. Είναι καλύτερα τα πράγματα, έτσι. Είναι καλύτερα αυτό. Είναι βασικό. Γιάννη, τώρα τι γίνεται εκεί, προετοιμάζονται οι επαγγελματίες για το άνοιγμα της εστίασης τη Δευτέρα? Όπως όλοι γνωρίζουμε, έτσι και εδώ από την ερχόμενη εβδομάδα θα ανοίξει και η εστίαση με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας πάντα. Από εκεί πέρα οι επιχειρηματίες της εστίασης, εδώ και από την ημέρα μάλιστα που ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα και το άνοιγμα των καταστημάτων, έχουν επέλθει σε ένα μαραθώνιο αγώνα το να επανέλθει πλέον η επιχείρησή τους σε προ-COVID εποχή.
Και με ότι αυτό συνεπάγεται. Βέβαια, κάποιοι επιχειρηματίες που έχουμε κάνει και το ρεπορτάζ και θα το αναδείξουμε τις επόμενες ημέρες στο Λακωνικό Δελτίο, βρήκαν ευκαιρία και κάνανε κάποιες μικροανακαινήσεις, κάποιες αλλαγές, διαμορφώνουν και τους χώρους τους στη βάση της εξωτερικής εξυπηρέτησης του εκάστοτε πελάτη, γιατί μπορεί να ανοίγει εστίαση, αλλά ανοίγει με αυστηρά μέτρα. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, τα πρόστιμα θα είναι ιδιαίτερα αυξημένα και τα μέτρα, μάλλον και οι επισκέψεις από τις αρμόδιες αρχές, αν τηρούνται τα μέτρα, θα είναι αυξημένες. Υπάρχει αισιοδοξία όμως, είναι μια νότα διαφορετική. Υπάρχει φως στο τούνελ, θα λέγαμε, και αυτό είναι σημαντικό, ότι ο κόσμος, οι άνθρωποι της εστίασης ετοιμάζονται με γουργούς ρυθμούς. Και θεωρώ ότι και ο κόσμος θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα των καταστημάτων. Σίγουρα, Γιάννη, θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα ο κόσμος, γιατί πραγματικά το έχει ανάγκη. Είναι μακριά έτσι από τέτοιους χώρους αρκετό καιρό τώρα. Συνεπώς, την επόμενη εβδομάδα αυτά τα καταστήματα θα έχουν μεγάλη κίνηση. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή Ανάσταση σου ευχόμαστε. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο με υγεία. Και από εβδομάδα θα είμαστε εδώ, θα ξαναπούμε πάλι. Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, σήμερα επισκέφτηκε την κεντρική αγορά Καλαμάτας ο δήμαρχος της πόλης, ο Θανάσης Βασιλόπουλος. Έδωσε ευχές σε παραγωγούς εκεί, αλλά και άκουσε και τα προβλήματά τους. Στην κεντρική αγορά βρέθηκε σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας δίνοντας τις ευχές του και συζητώντας με τους επαγγελματίες. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας, στη μεγαλύτερη υπεραγορά της περιφέρειας Πελοποννήσου. Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι οφείλουμε να στηρίζουμε όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται εδώ. Στόχος μας οπωσδήποτε είναι η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Εδώ οι πολίτες έρχονται, δραστηριοποιούνται δεκάδες εμπόροι και παραγωγοί και επισκέπτονται χιλιάδες κόσμος και προμηθεύονται φρέσκα προϊόντα και ποιοτικά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Υγεία και αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά. Καταρχήν, να ευχηθούμε χρόνια πολλά για τις ημέρες. Ο κόσμος αλλάζει η ψυχολογία του και αυτό φαίνεται. Είναι καθαρά ψυχολογικό το θέμα. Το οικονομικό έτσι κι αλλιώς θα το βιώσουμε μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και αναμένουμε τις καλύτερες μέρες. Πάμε τώρα στην Αργολίδα και στη συνάδελφο την Κατερίνα την Κουρτέλη. Κατερίνα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Δεσποινά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Κατερίνα, τι γίνεται, έχετε επισκέπτες στην Αργολίδα? Δεσποινά, θα σου πω κάτι. Ενώ λοιπόν βλέπουμε μέτρα, βλέπουμε να σταματούν στα διόδια, βλέπουμε να ψάχνουν που πηγαίνει ο καθένας, βλέπουμε να βγάζουν κάτι χαρτιά από γιατρούς για να περάσουν, βλέπουμε να τους γυρίζουν πίσω, εν τούτης, θα το πω αυτό, εδώ στην Αργολίδα έχουμε πάρα πολύ κίνηση από χθες και σήμερα ακόμα περισσότερη. Φυσικά και ο ντόπιος ο κόσμος εδώ κινείται βέβαια από τα χωριά, από παντού για να ψωνίσει, να εφοδιαστεί για το Πάσχα και όλα αυτά. Όμως η κίνηση είναι υπερβολική. Αρκεί να σου πω ότι είχε σχηματιστεί το μεσημέρι, ας πούμε γύρω στη μία η ώρα, από την 11η για όσους γνωρίζουν στον Άφλιο, μία ουρά δεν ήταν σταματημένη, αλλά ήταν διαρκής ροή, να το πω έτσι, περίπου 1,5 χιλιόμετρου. Αυτό τώρα σημαίνει ότι έχουν έρθει, ήταν και κάποιες πινακίδες αυτοκινήτων αθηναϊκές, αλλά εντάξει, μπορεί να είναι από μεταπόληση και να τις έχουν πάρει κάποιοι εδώ κλπ. Όμως αυτή η μεγάλη κίνηση των αυτοκινήτων σημαίνει ότι κάποιοι έχουν ξεφύγει από τους ελέγχους ή έχουν και κατοικία εδώ πέρα ή το ε9 του, το ε1 του είναι εδώ, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα είχαν μια καλή δικαιολογία, Κατερίνα, από ό,τι φαίνεται. Βρήκανε κάτι τέλος πάντων που κατόρθωσαν να περάσουν και να έρθουν στην Αργολίδα. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες, γιατί συνήθως εδώ η κορύφωση της κίνησης είναι τη Μεγάλη Πέμπτη το απόγευμα και Μεγάλη Παρασκευή, φαντάζομαι ότι θα αυξηθεί κι άλλο. Τι να πω, να προσέχουμε. Καλό είναι για τον τόπο μας, γιατί έχουμε καιρό να δούμε έτσι πολύ κόσμο, αλλά θέλει προσοχή και μέτρα για να μην έχουμε άλλες συνέπειες που δεν θέλει κανένας. Έτσι ακριβώς, να μην πληρώσουμε το Πάσχα αμέσως μετά, γιατί είναι κρίμα, γιατί ανοίγει και η εστίαση, ανοίγει και ο τουρισμός. Βέβαια. Και αυτό είπε άλλωστε και η κυβερνητική εκπρόσωπος. Τουλάχιστον να θυσιάσουμε κάτι από το Πάσχα, να πάρουμε μέτρα για να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Τώρα να δούμε. Βέβαια και η εστίαση ανοίγει στις 3 του μήνα. Εδώ είμαστε τουριστική περιοχή και δεδομένου ότι είναι και η Πρωτομαγιά και όλα αυτά, νομίζω ότι θα έχουμε και την Δευτέρα και την Τρίτη θα έχουμε αρκετό κόσμο στην περιοχή μας. Πάντως να πούμε να τηρούμε τα μέτρα
τουλάχιστον για να μην έχουμε δυσάρεστες συνέπειες. Έτσι, έτσι ακριβώς. Κατερίνα, για να πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα όσον αφορά στις αποζημιώσεις των αγροτών. Ναι. Οι αγρότες περιμένουν τώρα τις αποζημιώσεις τους, έτσι. Είναι αλήθεια αυτό. Κάποιες δόθηκαν. Ωστόσο, είχαμε αρκετές ζημιές αυτή τη χρονιά. Πέρα από τον κορονοϊό, είχαμε και επακόλουθα από καιρικές συνθήκες. Είχαμε ήδη από παλιά τη Μονήλια στις Κλιμεντίνες που ακούσαμε ότι θα αποζημιωθούν και όλα αυτά. Δεν έχουμε δει έτσι κάποια κίνηση. Mm-hmm. Επίσης είχαμε πρόβλημα στα πορτοκάλια με κάποιους παγετούς και προσφάτως είχαμε παγετό. Οπότε θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με τις ναυαλίνες, την αποζημίωση των ναυαλίνων και την αποζημίωση στα Μέρλιν. Αυτά, και είχαμε και ζημιές και σε κυπευτικά και σε Αγκινάρα των Ηρίων, ο κάμπος των Ηρίων κάτω είχε υποστεί αρκετά μεγάλη ζημιά. Οπότε όλοι οι αγρότες περιμένουν με αγωνία να πάρουν κάποιες αποζημιώσεις, γιατί οι καλλιέργειες θέλουν τώρα λίπανση, θέλουν κόψη, κλάδεμα, όλα αυτά, για να μπορέσουν να αποδώσουν τον επόμενο χρόνο. Άρα λοιπόν καλό είναι να κινηθεί και αυτή την πλευρά το Υπουργείο. Την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκαν κάποιες, από όσο γνωρίζω, όμως δεν ήταν επαρκείς ώστε να καλύψουν όλες τις ανάγκες των παραγωγών μας, που πραγματικά είναι στο έλεος του Θεού και του καιρού. Έτσι. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε μήπως εξυπηρετηθούν και αυτοί οι άνθρωποι για να καλλιεργήσουν. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή Ανάσταση σου ευχόμαστε. Καλή συνέχεια σε όλους μας. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας είναι τεράστιες. Και βέβαια, ο φόβος είναι για την επόμενη μέρα. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Στο φόντο των περιορισμών και λίγο πριν την επανεκκίνηση τουρισμού και εστίασης, η αγωνία των επαγγελματιών είναι κάτι περισσότερο από έκδηλη. Τα προβλήματα στις οικονομίες είναι παντού τα ίδια. Άλλωστε, το θέμα που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη χώρα, είμαστε ειλικρινείς, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και την Ιταλία και την Ισπανία και την Πορτογαλία. Αναφέρομαι κυρίως σε αυτές τις χώρες που έχουν μεγάλη εξάρτηση για τον τουρισμό. Άρα, νομίζω και για την πόλη της Καλαμάτας, αλλά και γενικά την Πελοπόννησο, είναι σημαντικό ότι περιμένουμε με αισιοδοξία να υπάρξει κίνηση στον τουρισμό. Μπροστά στον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών χαρακτήρισε ως κομβική σημασία την ουσιαστική στήριξη της πολιτείας προς τις επιχειρήσεις του τουρισμού και της εστίασης. Γενικά, τώρα μπαίνοντας στην κανονικότητα, φαίνεται ότι το 15% των επιχειρηματιών δηλώνει δεν θα κρατήσει όλο το προσωπικό. Αυτό μεταφράσει στο σύνολο των επιχειρήσεων είναι ένα σημαντικό αριθμό, αλλά πρέπει να σας πω ότι ακόμα έχουμε ένα θολό τοπίο. Περιμένουμε λοιπόν, πρώτον, ότι θεωρώ δεδομένο ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει για τους πληττόμενους κλάδους ότι θα ισχύσει η επιδότηση και το μήνα Μάιο και τον Ιούνιο. Αυτό το θεωρώ περίπου δεδομένο. Περιμένουμε όμως και στους πληττόμενους, αυτό που ζητήσαμε και στον Υπουργό προσφάτως, στον κύριο Σταϊκούρα, σύσσωμη η εστίαση αλλά και οι υπόλοιποι κλάδοι, ότι θα υπάρξουν μέτρα στήριξη από το διάστημα. Ως φυλή της ζωής για περίπου 35.000 επιχειρήσεις που υπολογίζεται ότι έχουν δικαίωμα υπαγωγής στο ειδικό πρόγραμμα επιδότησης της εστίασης, χαρακτηρίζονται τα 330 εκατομμύρια ευρώ, καθώς θα καλύψουν το κόστος προμήθειας πρώτων υλών για το πρώτο κρίσιμο δίμηνο επανεκκίνησης του κλάδου. Τα χρήματα στην εστίαση ανοίγει η πλατφόρμα. Ελπίζουμε αυτή τη βδομάδα να τα πάρουμε πολλές μέρες αργότερα. Για κάποιους αυτό είναι μικρό πρόβλημα και πρέπει να είμαστε, για άλλους είναι μεγάλο. Δηλαδή δεν έχει τα χρήματα να ξεκινήσει. Προβλήματα υπάρχουν ωστόσο και σε άλλους κλάδους, όπως στο λιανικό εμπόριο και ειδικότερα την ένδυση και την υπόδηση. Για τις επιχειρήσεις αυτές, όλο αυτό το διάστημα από τα περίπου 7 δις που είχαμε στο λιανεμπόριο Χριστούγεννα και χειμερινές εκτόσεις πέρυσι, φέτος είμαστε στα 2 δις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι συνήθως κάποια φυσικά πρόσωπα που έχουν 1, 2 ως 5 εργαζόμενους, όπου θυμίζω είναι το 75%. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών χαιρέτησε εξ αρχής την απόφαση της κυβέρνησης για την υποχρεωτική χρήση self-test των εργαζομένων σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους. Υπογράμμισε ωστόσο πως το κόστος των self-test οφείλε να το υπομισθεί η κυβέρνηση. Το κόστος αυτό θα έπρεπε να το υπομισθεί η κυβέρνηση, γιατί για μια μικρή επιχείρηση, για ένα αυτοαπασχολούμενο, τα 1-2 self-test το δικό του, πιθανόν του παιδιού του, της γυναίκας σε μια τέτοια τόσο μικρή επιχείρηση, είναι μεγάλο το κόστος. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου, είμαστε υπέρ όλων των αναγκαίων μέτρων. Πάμε στην αίθουσα σύνδεξης και στη Σύση την Τριάντου. Σύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα. Σύση, ανοίγουμε σιγά-σιγά. Ποιος είναι ο δικός χάρτης αυτού του ανοίγματος, τι πρέπει να γνωρίζουμε? Περιμένουμε βέβαια να καταργηθεί και το SMS. Είναι τρεις σταθμοί, τρία ορόσημα, όπως έχουμε ξαναπεί. Είναι
το άνοιγμα της εστίασης στις 3 του μηνός, το άνοιγμα των σχολείων στις 10 και στις 15 το τελευταίο και πιο βασικό είναι αυτό του τουρισμού. Νομίζω ότι εκεί πια θα πρέπει να έχουμε προετοιμάσει όλο το έδαφος, ούτως ώστε το άνοιγμα του τουρισμού να βρει τη χώρα σε μια καταρχήν κανονικότητα. Να έχουμε απαλλαγή από όλους αυτούς τους περιορισμούς. Μέσα σε αυτούς είναι και τα SMS, όπως προείπες, και αυτά ενδεχομένως να φύγουν από την καθημερινότητά μας. Απαραίτητος θα ρω, διότι έτσι κι αλλιώς με το άνοιγμα του τουρισμού δεν θα υπάρχει πια ουσιαστική ανάγκη για αυτά. Αυτές είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης. Αυτός είναι ο στόχος. Το άνοιγμα του τουρισμού μέχρι τότε σταδιακά, της εστίασης και των σχολείων, να έχει οδηγήσει στην άρση των όποιων περιορισμών μας καθορίζουν την καθημερινότητά μας σήμερα, ούτως ώστε πια και με την επιτάχυνση των εμβολιασμών να έχουμε φτάσει στην επιστροφή, την πρώτη μέρα, αν θέλεις, της ζωής όπως ήταν παλιά. Να πούμε ότι εξαρτάται από τους εμβολιασμούς, και αυτό έχει γίνει σαφές από όλους, από όλα τα κυβερνητικά στόματα. Αυτό το οποίο έχουν θέσει ως στόχο είναι τουλάχιστον το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου να έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές, να έχουν ληφθεί όλες οι αποφάσεις και να έχουν εφαρμοστεί όλες αυτές οι αποφάσεις που αφορούν στους περιορισμούς και δει στα SMS. Μαζί με αυτά έρχονται και οι διαδημοτικές μετακινήσεις. Ελεύθερες οι μετακινήσεις εντός νομού από το Μεγάλο Σάββατο. Να το ξεκινήσουμε από εκεί, Μεγάλο Σάββατο, αλλά και την Κυριακή του Πάσχα. Έτσι θα μπορούμε να μεταφερθούμε σε όποιο σημείο του νομού θέλουμε με τον κώδικο 6, κάτι που προς το παρόν ισχύει μόνο για τα Σαββατοκύριακα. Τις καθημερινές επιτρέπεται μόνο για επισκέψεις σε καταστήματα και κομμωτήρια. Το SMS το 13032 το γνωστό. Κοινός στόχος είναι το ελεύθερο καλοκαίρι, προς τα εκεί οδεύουμε με όλα αυτά. Και μέχρι τις 15 του μηνός θα έχουμε και σταδιακό άνοιγμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, με πρώτα τα μουσεία, τα οποία θα ανοίξουν και πάλι για το κοινό. Εντός Μαΐου προγραμματίζεται να ανοίξουν και άλλες δραστηριότητες με τελευταίους σταθμούς, τους χώρους του θεάματος και του ακροάματος, αποκλειστικά βεβαίως σε εξωτερικούς χώρους, να το τονίσουμε αυτό, και με όσα ίσχυαν και το καλοκαίρι του 2020 σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρωτόκολλα ασφάλειας, αν θέλεις. Μάλιστα. Στις 10 σιγά, Μαΐου. Σιγά λοιπόν μπαίνουμε στην κανονικότητα, ανοίγουμε έτσι σταδιακά θα λέγαμε. Τώρα Σύση, το Πάσχα με τι καιρό θα το γιορτάσουμε? Σε κάποιες περιοχές οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές. Θα σου πω ότι θα χτυπήσουμε και τριαντάρια και στην Πελοπόννησο. Ακόμη και στα ορεινά προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα και με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, αλλά και πολλές προγνώσεις μετεωρολόγων μιλούν για πολύ θερμές ημέρες. Γενικά η Μεγάλη Εβδομάδα θα έχει υψηλές θερμοκρασίες. Ενδεικτικά να σου πω ότι ακόμη και για την περιοχή της Τρίπολης, που όλοι γνωρίζουμε ότι έχει πιο σκληρό κλίμα, προβλέπεται να πιάσει και τους 28 βαθμούς. Καλοκαιρινό το τοπίο. Για την Αργολίδα υπάρχει μια πρόβλεψη έως και 31 βαθμούς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οι μέρες θα είναι πάρα πολύ ωραίες. Όποιοι μείνουν στο μπαλκόνι θα περάσουν καλά τουλάχιστον. Ναι, θα κάνουν έτσι ωραία αλλιώς, το. Οι Έλληνες Σύση θα ψήσουν είτε στο μπαλκόνι τους είτε στην πιλωτή τους. Και βροχή τρόπο να θα είχε, θα έψιναν, δεν το συζητώ. Αλλά τώρα όσο να είναι με τον ήλιο θα χαμογελάσουμε λίγο παραπάνω. Θα είναι πιο ωραία τουλάχιστον. Αυτή είναι η πρόγνωση. Καλοκαιρινό το κλίμα όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Λίγο ίσως λίγη σκόνη, λίγο μια μουντάδα, την οποία νομίζω θα ξεπεράσουμε πολύ εύκολα. Σύση, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Καλή συνέχεια. Να πάμε τώρα στην Τριφυλία, όπου εκεί γίνονται έτσι γεωργικές καλλιέργειες με καινοτόμα συστήματα. Και βέβαια είναι πρωτοπόρα η Τριφυλία σε καλλιέργειες και σε εξαγωγές στο εξωτερικό. Να δούμε το ρεπορτάζ. Τερψιθέα, στην καρδιά της παραγωγής Τριφυλίας, σε μια περιοχή όπου η γεωργία ακριβίας και οι νέες τεχνολογίες έχουν κερδίσει το δικό τους μερίδιο. Αυτή η πτήση γίνεται τώρα πάνω από την καλλιέργεια και ο σκοπός είναι να παίρνουμε τη θερμοκρασία του φυλώματος και την θερμοκρασία του αέρα. Αυτή η διαφορά είναι χαρακτηριστική για να δούμε εάν το φυτό διψά ή όχι. Σε αυτήν εδώ την περιοχή βρίσκει πεδίο εφαρμογής για τρίτη χρονιά ένα πρόγραμμα που γίνεται σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό το drone φέρει ένα μικρομετεωρολογικό σταθμό που μπορεί να μετράει σχετική υγρασία, θερμοκρασία, αέρα, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι φέρει θερμικό αισθητήρα που μπορεί να αποτυπώσει την επιφάνεια του φυλώματος σε κάθε σημείο.
παίρνουμε χωρικές μετρήσεις, οπότε ξέρουμε τις ισοθερμικές όλης της καλλιέργειας και με αυτόν τον τρόπο, με τη διαφορά της θερμοκρασίας του αέρα, μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη διαπνοή ή εάν η καλλιέργεια έχει έλλειψη νερού. Οπότε σε πραγματικό χρόνο μπορούμε να στείλουμε μήνυμα στον αγρότη πότε πρέπει να ποτίζει ή να οδηγηθεί ένα αυτόματο σύστημα άρδευσης. Το Green Water Drone είναι μια σημαντική γεωργική καινοτομία με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός καινοτόμου και οικονομικού συστήματος προγραμματισμού, ακριβούς και δυναμικής άρδευσης και επιτήρησης των καλλιεργειών. Είναι ένας πρωτότυπος μικρομετεωρολογικός σταθμός που ουσιαστικά και στη βιβλιογραφία παγκοσμίως δεν υπάρχει. Είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνουμε χωρικές μετρήσεις και όχι με φασματικές κάμερες. Παράλληλα παίρνουμε και με φασματικές κάμερες υπέρυθρες, ώστε να έχουμε τις βαθμονομήσεις. Τις δυνάμεις τους σε αυτή την κατεύθυνση ενώνουν δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Όλα αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται με πολύ διαφορετικές κάμερες στο χωράφι, με πολυφασματική κάμερα, θερμική κάμερα, το υπέρυθρο θερμόμετρο και όλα αυτά, τα συλλέγουμε και ουσιαστικά τα περνάμε ψηφιακά ώστε να τα έχουν μετά οι υπόλοιποι επιστήμονες, ο κ. Αλεξανδρής, για να τα έχουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Χρησιμοποιούμε GPS με ακρίβεια 8 χιλιοστών, βάζοντας ειδικά σημεία στο χωράφι για να μπορέσουμε να κάνουμε τη γεωαναφορά. Και τα παίρνουν μετά ο κ. Αλεξανδρής και οι άλλοι και έχουν τα στοιχεία για να μπορούν να βγάλουν την υδατική καταπώνηση στο Crop Water Stress Index της καλλιέργειας. Τα αποτελέσματα του προγράμματος σε επίπεδο υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα κομβικά και για την συνέχεια. Το πρώτο είναι μια υπηρεσία η οποία σε σχεδόν real time, δηλαδή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, θα ειδοποιεί τον παραγωγό για την ανάγκη άρδευσης του χωραφιού του ή την ανάγκη μη άρδευσης του χωραφιού. Η δεύτερη υπηρεσία θα είναι, που τη λέμε crop surveillance, δηλαδή είναι εποπτεία της καλλιέργειας σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως ας πούμε παγετός, ή σε περίπτωση κάποια παραβίαση ασφάλειας που υπάρχει στον αγρό. Σηκώνεται το drone και τραβάει σε πολύ λίγο χρόνο μετά από το συμβάν ένα βίντεο ή φωτογραφίες, οι οποίες μετά τις παίρνει σαν ειδοποίηση ο παραγωγός και μπορεί να κοιτάξει αυτό το υλικό. Και το τρίτο, στο οποίο, ας το πει κανείς, είναι σε πρώτη φάση και σκοπεύουμε να το εξελίξουμε περισσότερο, είναι ένα εργαλείο το οποίο απευθύνεται σε στρατηγικούς χρήστες, όχι δηλαδή σε παραγωγούς και γεωπόνους, αλλά σε Ινστιτούτα και φυσικά τις αρχές, δηλαδή την περιφέρεια, με το οποίο θα μπορεί να κάνει ασκήσεις επί χάρτου. Φυσικά σε όλα αυτά κρίσιμο ρόλο παίζει η συμβολή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας. Δίχη που είχαμε εμείς εδώ στην περιοχή μας να εφαρμοστεί ένα φιλόδοξο, με υψηλό ρίσκο, καινοτόμο πρόγραμμα σε έναν τομέα που λόγω της κλιματικής αλλαγής παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, πιστεύω ήταν μοναδική. Θέλουμε λοιπόν αυτά να τα παρουσιάσουμε στους παραγωγούς της περιοχής μας, τους γεωπόνους της περιοχής μας, να τα διευρύνουμε, να γίνει κομμάτι όλου του παραγωγικού ιστού της περιοχής μας, ώστε να μπορούμε να μειώσουμε το κόστος, να μειώσουμε τις ζημιές, να βελτιώσουμε την ποιότητα και μέσα από την πιστοποίηση της παραγωγής, τα προϊόντα της περιοχής, τα οποία είναι εξαγώγημα και μοναδικά και υψηλής διατροφικής αξίας, να έχουν ενσωματώσει μέρημνα για το περιβάλλον, αλλά είναι και προϊόντα που έχουν αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες. Με τα καλύτερα λόγια μιλούν για την συνεισφορά του προγράμματος οι ίδιοι οι παραγωγοί. Και με τις μετρήσεις που έχουν γίνει δείχνει ότι το νερό που ρίχνουμε στην καλλιέργεια θα μπορούσαμε να το έχουμε περιορίσει κατά 60%. Σκεφτείτε δηλαδή πόσο πολύ νερό βάζουμε. Ο στόχος είναι αυτός. Αυτά τα μηχανήματα μετράνε ατμοσφαιρική θερμοκρασία, αέρα, υγρασία ατμόσφαιρας, υγρασία εδάφους, γιατί έχει αισθητήρες εδάφους. Και το στόχος είναι αυτός. Δηλαδή, στο μέλλον να ξέρει ο παραγωγός ότι το νερό που ρίνει είναι πολύ και πρέπει να το περιορίσει. Αυτό το σύστημα έχει τη δυνατότητα να ειδοποιεί εμάς τους παραγωγούς μέσω κινητού ότι ποια είναι η κατάσταση, πώς είναι η θερμοκρασία, πώς είναι η υγρασία και μας ενημερώνει ανά πάσα στιγμή. Και είναι τιμή μας που όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αγώνα και το Πανεπιστήμιο
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, επίσης και η Διεύθυνση Γεωργίας με τον Παρασκευόπουλο τον Αντώνη, που δείχνουν αγώνα. Είναι η τρίτη χρονιά που το κάνουμε αυτό το πείραμα εδώ. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και να δούμε τι γράφουν σήμερα οι ιστοσελίδες και να ξεκινήσουμε με την ΑΗ Εφημερίδα. Ανατροπή, δεν καταργούνται τα SMS για τις μετακινήσεις. Τι θα ανακοινώσει σε λίγο ο Χαρδαλιάς. Έχουμε νέα δεδομένα από ό,τι γράφει η ΑΗ Εφημερίδα. Αποτελεσματικό και για την ινδική μετάλλαξη του κορονοϊού το εμβόλιο της Pfizer. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Βαριές κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στο Φουρθιώτη. 2 κακουργήματα και 7 πλημελήματα. Και Υπουργείο Εργασίας, καταβάλλονται οι προκαταβολές εθνικής σύνταξης και τα αναδρομικά σε 30.000 δικαιούχους. Πάμε στη Newsit. Βαριές κατηγορίες σε βάρος του Μένιου Φουρθιώτη, ανάμεσά τους και 2 κακουργηματικές πράξεις. Και ανατροπή. Δεν τελειώνουν τα SMS με το 6 στην εστίαση. Με το 6 λοιπόν θα πηγαίνουμε στην εστίαση και όχι ελεύθερα. Γιάννης Λαγός αποφεύγει την Ελλάδα και παραμένει υποκράτηση όλες οι εξελίξεις. Πάμε στην ιστοσελίδα του Best και το πρώτο θέμα προς ο Αλλοταχός για κατάργηση των SMS, ο δικός χάρτης για το άνοιγμα. Τελικά αποφασίστηκε να μην καταργηθεί το SMS για την εστίαση, συνεπώς μπορούμε να πάμε για φαγητό ή να πιούμε ένα καφέ στέλνοντας SMS στον κωδικό 6. Στην αναμονή για την κανονικότητα τι θα ακολουθήσει. Και το επόμενο θέμα, στην κεντρική αγορά της Καλαμάτας, ο Δήμαρχος αντάλλαξε ευχές και άκουσε τα ζητήματα των επαγγελματιών. Αυτά, κυρίες και κύριοι, γράφουν σήμερα οι ιστοσελίδες. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κομόντο. Μετράμε. Σχεδιάζουμε. Μεταφέρουμε. Τοποθετούμε. Νοιαζόμαστε. Επίπλο Κομόντο. Στις πιο υπέροχες στιγμές σου βάζουμε την υπογραφή μας. www.komodo.gr. Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-69-387. Σίκικη. 67 έτη προσφορά στον παραγωγό. Δίπλα σας με πρόσθετες υπηρεσίες. Υποβολή αιτήσεων ΟΣΔΕ, ασφαλιστικές υπηρεσίες, επιστροφή ΦΠΑ αγροτών. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στη Μεσίνη. Συγκική. Συνεχίζουμε μαζί.
σπούργοι της τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με το θέμα των εμβολιασμών. Συνεχίζεται το πρόγραμμα το εμβολιαστικό και έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Κατσαφάδο, το Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά για τις ημέρες. Κύριε Κατσαφάδο, συνεχίζεται το πρόγραμμα των εμβολιασμών. Μπήκανε και νέες ηλικιακές ομάδες έτσι, στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Για πείτε μας τι πρέπει να γνωρίζουμε. Αυτή τη στιγμή σε ποιες ομάδες κλείνονται ραντεβού και σε ποιες ομάδες γίνονται οι εμβολιασμοί. Κοιτάξτε, στο Κέντρο Υγείας της Καλαμάτας, όπως και στο νοσοκομείο της πόλης μας, αυτή τη στιγμή εμβολιάζονται οι ομάδες ηλικιακές από 50 ετών και πάνω, καθώς και άτομα που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως υγειονομικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί και ένστολοι. Mm-hmm. Από αύριο, Μεγάλη Πέμπτη, η πλατφόρμα θα ανοίξει και στις ηλικίες 30 με 39 ετών, 40 με 44 ετών, συγγνώμη, ενώ από την 1η Μαΐου και τα 45 με 49 ετών. Σημειώνω ότι για την ηλικιακή ομάδα που σας ανέφερα προηγουμένως, 30-39 ετών, έχει ανοίξει ο εμβολιασμός με τα εμβόλια της AstraZeneca. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει, σε κάποια ομάδα υπάρχει επιλογή του εμβολίου ή κάθε ομάδα πρέπει να κάνει το εμβόλιο που του προτείνεται? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει επιλογή του εμβολίου. Μπορεί όμως ενδεχομένως να διαλέξει κάποιος ένα κέντρο, γνωρίζοντας ότι παραδείγματος χάρη στην Καλαμάτα το νοσοκομείο, το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας κάνει το εμβόλιο της Pfizer, το νοσοκομείο κάνει το εμβόλιο της Pfizer σε 5 γραμμές και σε 2 γραμμές το εμβόλιο της AstraZeneca, το Κέντρο Υγείας Μελιγαλά κάνει το εμβόλιο της Pfizer, της Μεσίνης κάνει της AstraZeneca, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής και αυτά τα οποία οι έρευνες έχουν δείξει, όλα τα εμβόλια είναι εξίσου ασφαλή, εξίσου καλά και παρέχουν την ίδια προστασία. Εμείς έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, πλησιάζουμε τους 10.000 δόσεις, δεν έχει παρουσιαστεί καμία επιπλοκή. Βέβαια να πούμε εδώ, κύριε Κατσαφάδο, ότι κάποιοι πολίτες έχουν θορυβηθεί και μάλιστα έχουν ακυρώσει το ραντεβού τους για συγκεκριμένο εμβόλιο. Κοιτάξτε να δείτε. Πιθανότατα μεγάλο ρόλο παίζει και η ενημέρωση και μην ξεχνάτε ότι και στο εμβόλιο της Pfizer, όταν ξεκινήσαμε τους εμβολιασμούς στο κέντρο υγείας, οι γιατροί, να καταλάβετε, οι μισοί δεν ήθελαν να εμβολιαστούν ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και αυτή τη στιγμή έχουν εμβολιαστεί όλοι, όπως και το υπόλοιπο προσωπικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι πάντοτε σε κάθε τι καινούριο υπάρχει ένας φόβος.
Όμως μην ξεχνάτε ότι σήμερα που άκουγα τις ειδήσεις σε διάφορα κανάλια, τον ενθουσιασμό των νέων και γενικά την επιθυμία που θέλει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Και κάθε μέρα γινόμαστε μάρτυρες, ενώ πρώτα ήταν επιφυλακτικοί και μας έπαιρναν τηλέφωνο και μας ρωτούσαν εάν πρέπει να το κάνουν ή αν είναι ασφαλές να κάνουν το εμβόλιο. Τώρα μας παίρνουν τηλέφωνο και προσπαθούν, αν υπάρχει κάποιος τρόπος, να το κάνουν πιο σύντομα. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Κατσαφάδο, γιατί στόχος βέβαια είναι να χτίσουμε έτσι σιγά σιγά το τείχος ανοσίας. Ακριβώς. Και πιστεύω αυτό θα γίνει, γιατί υπάρχει κι άλλος ένας λόγος, ότι το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας είχε 2 εμβολιαστικές γραμμές και από την Πέμπτη του Πάσχα οι 2 γίνονται 4. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ ξεκινήσαμε 3 μήνες πριν και εμβολιάζαμε 80 άτομα τη μέρα, σήμερα εμβολιάζουμε 150 με 160. Από την Πέμπτη του Πάσχα θα εμβολιάζουμε 320-330. Ήδη τα ραντεβού έχουν κλειστεί. Ομοίως και στο νοσοκομείο που είχε 4 γραμμές, αυτή τη στιγμή έχει 7. Είναι σημαντικό να αυξηθούν τα εμβολιαστικά κέντρα και οι μονάδες αυτές, γιατί προχωράει έτσι και πιο γρήγορα η διαδικασία, έτσι δεν είναι? Βέβαια το ζητούμενο είναι να έχουμε και τα εμβόλια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία έλλειψη. Τα εμβόλια έρχονται κανονικά στην ώρα τους και σας λέω ότι αμέσως μετά τις γιορτές θα ξεπερνάμε τους 1000 εμβολιασμούς την ημέρα συνολικά το νοσοκομείο της πόλης μας και εμείς σαν κέντρο υγείας, για την Καλαμάτα πάντα μιλάμε. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι μέσα σε το πολύ 2 μήνες, στις αρχές του καλοκαιριού, θα έχουμε φτάσει σε αυτό το τείχος ανοσίας το οποίο θέλουμε. Τόσο σύντομα, για την περιοχή μας εννοείται. Για την περιοχή μας, αλλά από τις πληροφορίες που έχω και στα άλλα εμβολιαστικά κέντρα της χώρας, γίνεται το ίδιο πράγμα. Αυξάνονται οι γραμμές και μάλιστα έχει αυξηθεί και οι ώρες εργασίας, δηλαδή ενώ πρώτα δουλεύαμε τα εμβολιαστικά κέντρα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα, προσθέθηκαν άλλες 2 οι ώρες μέχρι τις 10 το βράδυ. Και μάλιστα μέσα στα σχέδια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού είναι να προσθεθεί και η Κυριακή, την οποία μέχρι σήμερα δεν κάναμε εμβολιασμούς. Πιθανότατα θα κουραστούμε λίγο περισσότερο σαν υγειονομικό προσωπικό, αλλά είναι μέσα στις υποχρεώσεις μας να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα με κάτι το οποίο έχει καταστρέψει τις ζωές μας. Κύριε Κατσαφάδο, μέσα στις γιορτές πώς θα λειτουργήσουν τα εμβολιαστικά κέντρα? Γιατί έχουμε και αργίες μπροστά μας. Το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας, ναι, όπως ξέρετε, το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας είναι ένα κέντρο αστικού τύπου, το οποίο εργάζεται μόνο τις καθημερινές. Έχει γίνει εξαίρεση τώρα λόγω του εμβολιασμού και το εμβολιαστικό κέντρο λειτουργεί και τα Σάββατα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ραντεβού τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο και τη Δευτέρα του Πάσχα. Mm. Το οποίο σημαίνει ότι δεν θα γίνουν εμβολιασμοί, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής. Την Τρίτη του Πάσχα θα δουλέψουμε κανονικά, που όπως ξέρετε έχει μετατεθεί η αργία της 1ης Μαΐου, αλλά οι εμβολιασμοί θα γίνουν κανονικά. Τώρα, εάν αύριο ή μεθαύριο υπάρξει μια ομάδα, μας φέρουν εμβόλια ή υπάρξει κάποια ομάδα που να εμβολιάσουμε, που χρειαστεί, είμαστε σε ετοιμότητα, είμαστε έτοιμοι, το πρόγραμμα υπάρχει και είμαστε στη διάθεση της πολιτείας. Κύριε Κατσαφάδο, έτσι, γιατί υπάρχουν ερωτήματα πολλών πολιτών που λένε εγώ θα κάνω τώρα το εμβόλιο, θα χρειαστεί να το κάνω και το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο πάλι. Τι απάντηση δίνουμε στους πολίτες για αυτό το ερώτημα? Κοιτάξτε, είναι λίγο νωρίς ακόμα να απαντήσουμε. Απλώς θα σας πω ότι μια ομάδα συναδέλφων, μέσα στους οποίους είμαι και εγώ, κάναμε και σήμερα ένα τίτλο αντισωμάτων, δηλαδή δώσαμε λίγο αίμα για να δούμε τι αντισώματα έναντι του κορονοϊού έχουμε. Mm. Είμαστε άτομα τα οποία εμβολιαστήκαμε τον Ιανουάριο. Και αυτή τη στιγμή, 4 μήνες μετά, ο τίτλος των αντισωμάτων που έχουμε είναι πάρα πολύ ψηλός. Θα συνεχίσουμε για να μπορούμε να δώσουμε και απαντήσεις στον κόσμο, να δούμε μέχρι πότε θα υπάρχει αυτό ο τίτλος σε ψηλά επίπεδα. Σημειώνω ότι σύμφωνα με τις διάφορες εταιρείες, ο μέσος όρος είναι από τους 10, 12 ίσως και περισσότερους μήνες. Αυτό αφορά ένα διάστημα στο οποίο υπάρχουν αντισώματα μέσα στον οργανισμό μας και αντιμετωπίζουν τον ιό. Βέβαια, σημειώνω ότι υπάρχει και μια κυταρική μνήμη, η οποία είναι η μνήμη που έχουν τα κύτταρά μας και που αποκτούν από τον εμβολιασμό και η οποία μπορεί να κρατήσει μέσα στο σώμα μας και χρόνια. Σημαίνει ότι ο εμβολιασμός πάντα θα μας προστατεύσει.
Βέβαια να πούμε επίσης ότι ένας εμβολιασμένος ασθενής, πολίτης να πούμε, μπορεί να νοσήσει από κορονοϊό, αλλά ελαφρά. Δηλαδή είναι κάτι που γίνεται όπως και στο εμβόλιο της γρίπης, να το πούμε έτσι απλά. Φυσικά μπορεί να νοσήσει, μπορεί να μεταφέρει τον ιό, γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Ακόμα και μετά το εμβόλιο πρέπει να φοράμε τις μάσκες, να κρατάμε τις αποστάσεις, να πλένουμε καλά τα χέρια μας, γιατί μπορεί να νοσήσουμε και να μην το καταλάβουμε. Και να, δηλαδή να μην έχουμε και κανένα σύμπτωμα. Όπως και να έχει όμως, ακόμα και άτομα που έχουν κάποια ηλικία και που είμαστε, έχουμε και κάποιο υποκείμενο νόσημα, αναπνευστικό κυρίως. Αυτά τα άτομα, εάν συμβεί να νοσήσουν από τον κορονοϊό, δεν θα καταλήξουν ποτέ στη μονάδα. Θα περάσουν, όπως είπατε πολύ σωστά, σαν μια απλή γρήπη, τον κορονοϊό στο σπίτι τους. Είναι σημαντικό αυτό και αυτό δείχνει το πόσο μας προστατεύει το εμβόλιο. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Κύριε Κατσαφάδο, πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσεται η πανδημία, γιατί ακόμα βλέπουμε ότι έχουμε υψηλό αριθμό κρουσμάτων. Βέβαια πλησιάζει το καλοκαίρι, η θερμοκρασία είναι υπέρ μας και κατά του κορονοϊού. Έχουν ξεκινήσει και προχωράνε έτσι εντατικά και εμβολιασμοί. Τι λέτε γι' αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση του Υπουργείου Υγείας είναι στο σωστό και πάντοτε ήταν στο σωστό δρόμο. Θα με επιτρέψετε να πω ότι σαν λαός είμαστε λιγάκι ανυπάκοοι. Δεν θα ξεχάσω τις πρώτες μέρες που ερχόντουσαν άτομα στο κέντρο υγείας, τους κάναμε τα τεστ, τους έπαιρνα το βράδυ να τους ενημερώσω ότι ξέρετε είστε θετικοί και τους έβρισκα έξω να διασκεδάζουν, ήταν ανοιχτή τότε η εστίαση και μάλιστα μου φώναζαν γιατί τους χάλαγα τη βραδιά. Λοιπόν, είμαστε λίγο ανυπάκοοι και γι' αυτό θα αργήσουμε να επιστρέψουμε στα επίπεδα όπως είμαστε πρώτα όσον αφορά την νοσηρότητα και όσον αφορά αυτά τα θλιβερά νούμερα που βλέπουμε των συμπολιτών μας που χάνονται από τη ζωή. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, οι μονάδες είναι γιωμάτες και από αυτά τα άτομα ένας μεγάλος αριθμός θα καταλήξουν. Έχουμε φτάσει ήδη στην κορφή. Θα παραμείνουμε για μερικές εβδομάδες ακόμα σε κάποια σταθερή κατάσταση και μετά σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Πιστεύω ότι η αύξηση των εμβολιασμών θα μπορέσει να μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Όπως είπατε και η ζέστη, το κλίμα που δεν έχουμε και τη μεγάλη υγρασία που υπάρχει σε άλλες χώρες και είμαι αισιόδοξος ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή θα είναι το τελευταίο Πάσχα που θα περάσουμε κάπως στενόχωρα. Βέβαια εκτιμάτε ότι δεν θα έχουμε πισωγύρισμα, γιατί τώρα λόγω του Πάσχα βλέπουμε μια κινητικότητα αυξημένη, βλέπουμε ότι δεν τηρούνται και τόσο καλά τα μέτρα, έχουμε χαλαρώσει γενικώς, έχουμε κουραστεί άλλωστε. Σίγουρα, σας είπα, είμαστε λίγο ανυπάκοοι και τα μέτρα δεν τηρούνται. Αλλά μην ξεχνάτε ότι κάθε μέρα που περνάει χιλιάδες συμπολίτες μας εμβολιάζονται και κάθε μέρα αναπτύσσεται αυτό το τείχος. Οπότε, όσο και να υπάρξουν μερικά τέτοια παραδείγματα, όπως είπατε, θα τραβήξουν την επιδημία μερικές εβδομάδες παραπάνω, γι' αυτό άλλωστε αργεί να πέσει και η νοσηρότητα, θα τα καταφέρουμε. Απλά θα καθυστερήσουμε λίγο. Εντάξει, είμαστε λιγάκι θερμόαιμοι, όπως είπατε, είμαστε κουρασμένοι, έχουμε ανάγκη να βγούμε έξω. Έχω ακούσει φίλους οι οποίοι από την Τρίτη του Πάσχα που ανοίγει εστίαση, έχουν φροντίσει να κλείσουν ραντεβού σε δεκάδες μαγαζιά κάθε μέρα. Δηλαδή, το περιμένουμε πώς και πώς αυτή τη στιγμή, χωρίς να ξέρουμε γιατί. Δεν είναι, μην ξεχνάτε όμως και κάτι άλλο, ότι πέρασε ένας χειμώνας σχεδόν με μηδενικά κρούσματα γρίπης. Θέλω να πω ότι αυτή η προσοχή που είχαμε για τον κορονοϊό, οι μάσκες, το πλύσιμο των χεριών, βοήθησε μια άλλη πάθηση, η οποία ταλαιπωρούσε χιλιάδες συμπολίτες μας και με αρκετούς θανάτους κάθε χρόνο, να μην έχουμε κανένα κρούσμα. Να μην μου έλεγε ένας φίλος φαρμακοποιός, δεν μιλήσαμε ούτε ένα σιρόπι για το βήχα φέτος. Ναι, είχαμε την προστασία της μάσκας. Πάντα πρέπει να προσέχουμε. Ναι. Ναι, πάντα πρέπει να προσέχουμε, πάντα να κρατάμε αυτά τα μέτρα τα οποία μας έμαθε τώρα ο κορονοϊός και αυτά τα λίγα παραδείγματα τα οποία ξεφεύγουν, θέλετε λόγω του ότι ένας νέος είναι κάπως θερμόαιμος, θέλετε κάποιος συμπολίτης μας το σκέφτεται κάπως διαφορετικά από εμάς, είναι ελάχιστα και δεν θα εμποδίσουν να αναπτύξουμε αυτό το τείχος της προστασίας που θα αναπτύξουμε ούτως ή άλλως. Κύριε Κατσαφάδο, έτσι ολοκληρώνοντας, τι θα λέγατε?
Θα έλεγα πρώτον να ακούμε τους ειδικούς, να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς τους καθηγητές που βγαίνουν και μας μιλάνε και μας συμβουλεύουν κάθε τόσο, να ακούμε τους γιατρούς, να προσέχουμε, να εμβολιαζόμαστε, να έχουμε εμπιστοσύνη σε όλα τα εμβόλια, γιατί για να έρθουν εδώ έχουν περάσει από χιλιάδες ελέγχους και είναι ασφαλή όλα τα εμβόλια. Ποτέ μα ποτέ δεν θα έλεγε κάποιος γιατρός σε κάποιον να εμβολιαστεί ή στο παιδί του ή στη γυναίκα του ή στους συγγενείς του από κάποιο εμβόλιο το οποίο είναι επικίνδυνο ή έχει κάποιο ρίσκο να συμβεί κάτι. Κοιτάξτε, αν πάρουμε ένα απλό παράδειγμα, ένα εμβόλιο που κάνουν τα παιδιά μας, έστω για την ηλαρά, έστω για κάποια άλλη πάθηση, και πάρουμε τα χιλιάδες, μετρήσουμε για χιλιάδες άτομα που έχουν υποβληθεί, παιδιά που έχουν υποβληθεί σε αυτό το εμβόλιο, θα δείτε ότι οι επιπλοκές που έχουμε είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που υποθέτουμε ότι θα έχουμε από αυτά τα εμβόλια που κάνουμε τώρα. Απλά τα έχουμε μαζεμένα, οι εμβολιασμοί είναι μαζικοί, γίνονται χιλιάδες εμβολιασμοί κάθε μέρα, οπότε είναι λογικό. Όταν ύστερα από μερικούς μήνες στην Καλαμάτα έχουμε κάνει 30 και 40 χιλιάδες εμβολιασμούς, είναι αναμενόμενο να υπάρξουν και 5-6 κρούσματα τα οποία να έχουμε μερικές επιπλοκές. Θα έρθουν. Σίγουρα θα μας πειράξει αν είμαστε εμείς, αν είναι κάποιο οικείο πρόσωπό μας. Όμως, αν σκεφτείτε ότι αν δεν εμβολιαστούμε, αυτές οι χιλιάδες οι ανεμβολίαστοι έχουν πολύ μεγαλύτερο ρίσκο να καταλήξουν σε μια μονάδα το λιγότερο, δεν θέλω να προχωρήσω πιο πέρα, ούτε το εύχομαι, τότε δεν το συζητάμε καν. Εμβόλιο οποιοδήποτε τύπου που η κυβέρνηση έχει περάσει από ελέγχους και μας έχει φέρει, το Υπουργείο Υγείας μας έχει δώσει, και είναι το μοναδικό τρόπος και το μοναδικό όπλο που έχουμε. Επίσης, και λίγη έμφαση στα αυτοδιαγνωστικά τεστ τα οποία γίνονται τώρα τελευταία. Προσφάτως, δύο μέρες πριν, ήρθε και σε εμάς το Κέντρο Υγείας Εγκύκλειος, το οποίο όλοι μας, όλοι μα όλοι οι εργαζόμενοι, είτε στον χώρο της καθαριότητας, είτε γιατροί, είτε νοσηλευτές, είτε διοικητικοί, θα υποβαλόμαστε κάθε μέρα σε αυτά τα λεγόμενα self-test, τα οποία μας τα παρέχουν δωρεάν από το φαρμακείο μόνο με το ΆΜΚΑ μας. Υπάρχουν πολύ καλές οδηγίες στην ελληνική γλώσσα και κατόπιν μπαίνουμε σε συγκεκριμένη πλατφόρμα και τα δηλώνουμε ότι τα κάναμε. Ούτως ώστε να υπάρχει μια εικόνα από την υπηρεσία μας ότι έχουμε υποβληθεί σε αυτό το τεστ. Οπότε ο συνδυασμός των τεστ αυτών που γίνονται, και σας υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή στο νομό Μεσσηνίας γίνονται εκατοντάδες τεστ κάθε μέρα. Ναι. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε μέρα να κάνουμε πάνω από 700 rapid test. Οι έλεγχοι αυτοί οι οποίοι γίνονται, βλέποντας ένα περιστατικό και μόνο να εντοπίσουμε, γλιτώνουμε 100 από το να κολλήσουν, σε συνδυασμό με τους εμβολιασμούς, πάμε πολύ καλά. Έχουμε αρχίσει δηλαδή να αποκτάμε όπλα στα χέρια μας που θα μας βοηθήσουν να ξεφύγουμε. Σίγουρα έχουμε το μεγάλο μας όπλο, το εμβόλιο, και έχουμε και ένα σημαντικό εργαλείο, το self-test και τα rapid test, όπως είπατε κι εσείς, για να χτίσουμε έτσι σιγά σιγά το τείχος ανοσίας. Να σας ευχαριστήσουμε και να σας ευχηθούμε καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση και σε εσάς και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλά να περάσετε. Κυρίες και κύριοι, στο Πνεύμα των Ημερών, Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, θα συνδεθούμε τώρα με την Εκκλησία, με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως εδώ στην Καλαμάτα, να παρακολουθήσουμε την ακολουθία της Μεγάλης Τετάρτης. Δύο πράγματα. Μην κατελήσουμε, Κύριο Θεός μου, μία προσωσία του μου, πρόσεις τη βοήθειά μου, Κύριε της Κυρίας μου. Μην κατελήσουμε, Κύριο Θεός μου, μία προσωσία του μου, πρόσεις τη βοήθειά μου, Κύριε της Κυρίας μου. Ότι έγινε τη βοηθό μου και αντισκέπτη του τέλου σου καλλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει την δεξιά σου. Αυτή η δεϊσμάτη εζήτησε τη ψυχή μου. Ξελέψε τη δεκαδότητα τη φύση, παραδοθεί του ισχυρέ των φαίρε με τι ολοκαίκονε. Ο δε βασιλεύ, επανθίστε το Θεό, επανεθίστε πάσο μου τον αυτό, ότι είναι φράγκι στο μαλακό των άδειων. Εν τη όρθιση μελέτη μισέ,
ότι οι Αιγύπτιοι μου αντώσουν και αντισκέπτονται πως θα διάσουν και πολλοί ίσως και από πίσω σου έχουν δεν τελάβει στο εξιά σου. Δόξα Πατρί και η όρια και η πνεύμα και νύχτια και η αίκη της τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας, ημέρας εκέκλεισε και νεκτήνατινος, εις επέκτον ο ποιός προσευχή μου κοινοτοούσε στη δέηση, ότι επίσης θα πόνει ψυχή μου και η ζωή μου το άδειξε. Ως ελογήσιμο των καταβενών των τζιλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αγωνίσθητος εν έκτης ελέγχους. Ως η τραυματία κατέβηξε τάθο, ο νου καμνίσκη σχέθηκε αυτή εκ σκυρό σου απόσυρο. Πεθετώ με λάμπη τα κοτάρτα τη σκοτεινή και σκιάτα να πει. Επεμέτρη στρίφτω θυμό σου και πάντα συνεπειρισμού σου επίδειξε πεμέ. Εμάθω να σου γνωστού σου μαφε μου, έθεντο με βδέλη μαρέα φύση. Παρεδόθηκε και ξεπορευόμουν, η οφθαλμή μου σένα σαν το κύριε. Εκέπτυσα που σε κύριε όλη την ημέρα διέπεξα που σε τα σκύρε. Μην ξεκρί πει στα μάσια ή ιατρία να σπίσει του χρησιμολογίζοντε. Μη διηγήσετε τη σαντοτά του το έλεό σου και την αλήθειά σου και απολία. Μη γνωσίστε τη σκότη θερμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν τη ευνερισμένη. Καθώ προσεκτήρια και έπαιξε και το πρωί προσεκτή μου προφτάσει, την αντικύρια από την ψυχή μου αποστρέψω στο πρόσωπο μου. Το φως μη εγώ και εν κόμψε τον τρόπο μου. Η ψωτή δε ταπεινώθηκε και εξυπορήθηκε. Επεμέδει το νέο γέσου, η φοβερισμή σου ξεκαλαξά. Έχει γλωσσάρνει ο σίδερο όλη την ημέρα που περιέσχει με άλλο. Εμάθω μας από μου φίλων και πλησίων και γνωστού ζων πελεπορίε. Κύριε ο Θεό, ο κυρίω, η μέρα σε κέφτεξε και νεκρή αντίον σου. Είσαι τέτοιο ο οποίο σου ψευχή μου, φίλο να το ούσει στη δέση. Ευλόγη ψυχή μου των κύριων και πάντα θα εντόσω το όνομα του Άγιο αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των κύριων και μη επιλαμβάνω πάση σα ανταποδώσει αυτού. Τον ευηλατέροντα πάση σα τα γνώση των ιόμενων πάση τα γνώση. Τον λυπρούν εκ τώρα τη ζωή σου, ω επανούντα εν ελεήτη εκτιμή. Τον επιπλώτα με αυτή την επιθυμία σου, ανακαινήσει τη του αίτου νεότου σου. Η όνε λέει ο κύριο, και κρίμα πάση αντικειμένη σε γνώρισε, τα σώτου αυτό μου εσύ, τη ζωή σου τραεί τα θελήματά σου. Η κτήρμον και ελεήμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλο, που πιστέλο σε πιστήσε και ουδέη στον αιώνα μηνύ. Που κάτω τη ανομία σημών επίση εν μη, που δέκα τη αμαρτία σημών ανταπέδω και νυμή. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκτατέω ο κύριο το έλεο αυτού και του προμέτου αυτών. Καθώ όσο να πέψει ανατολέ από τη σμόνα, εμάθουν να θυμώνουν τα σανομία σημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρησε κύριο του προμέτου αυτών, ότι αυτό ήταν το πλάσμα ημών εν μίσχυ ότι φυσεσμένο. Άνθρωπο σου συγχώρεσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αυγού τους εξαντήσει, ότι πνεύσε τον αυτό και ούτε υπάρξει και ούτε πληγνώσετε τον τόπο αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνους και έως του αιώνους από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού, επί εις η όν της φυλάωσης και διέθηκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εκ το ουρανό εκείνος των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπός. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκυπιούντες των λόγων αυτού, του άκουσε τους φωνείς των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάτη τόπο της φωτίας αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Εν πάτη τόπο της φωτίας αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσε ως ευχής μου, ενώπισε τη δέησή μου εν περιφία σου. Εις άκουσα όλη τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του βούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίεξον ο εχθρός του ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη του ζωή μου. Εκάθισέ με στο δεμήν στους νεκρούς αιώνους και η κηδείας με το πνεύμα μου είναι μία ταράφη καρδία μου. Εμνήστη, ημερών αρχαιών εμελέτησα, εν πάση της έντης σου, εν ποιήμαση των κυρών σου μελέτησα. Διέπαιξε, προσέτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γεννηρός. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλθε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω το σοφό σου από μου και ομοιωθήσω έτσι καταβαίνω στην Ελλάδα. Ακουστών ποιήσω το πρωί του έλεος και της ήλισσα.
Γνώρισον, Κύριε, ο τον ενυπορέψω, ότι προσέειδα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό σου, Κύριε, που σε κατέφερον, δίδαξον μου, που είναι το θέλημά σου, που εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν, ότι τη σημερινή ευθεία, έλεγε το όνομα τόσο, Κύριε, ζήσει. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, σε κλείσει την ψυχή μου. Και εν το ελέησον, σε πρέπει στου εχθρού μου. Και από τι πάντα, του κρύβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δουλώσει μου. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μην εισέλθεις στις κρίσεις κατά του δούλου σου. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μην εισέλθεις στις κρίσεις κατά του δούλου σου. Το πνεύμα σου τώρα θα οδηγήσει με τη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Ελληνίδη Κυρίου δεηθούμε, Κύριε Ιησού. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθούμε, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, Θεία των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ των εξεγών και αρθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εκκλησίου Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας είναι αυτό και του καταξιδάν θάλασσαν και αέραν φιλοκλήσιμος λατού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της πόλεως αυτής, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη ούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμε. Ευπρασίας έρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ πλεόντων αδικόδοντων νοσούντων καμνόντων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμε. Από πάσης πλήξερος, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη. Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τον πάντο του Ταρκίου την πανέστησαν τέσσε και αλλήλους και πάσαν την ζωή λοιπόν Χριστό Θεό παραθόμεθα. Thank you.
Thank you.
Τούτο πείτε εις την εμπειρία ανάπτυξη
ο σάρκος και το ποτήριον μετά το διπλησερέ, τούτο το ποτήριον είχε τη διάρκη και τα αιματίου, το υπερημόν εκκληνόμενο. Πλήνη του είχε του παραδειγόντος με μετεμούν επί της τραπέζης, κι ο μέλιος του ανθρώπου πορεύεται κατά το αγνισμένο. Πλήνου έτου ανθρώπου εκείνο δύο παραδείγονται. Και αυτοί ήρθαν το συζητήν προς εαυτούς, το τις άρα είναι εξαρτώνου το μέλλον πράσινο. Έγινε το δε και φιλοδοκεί ένα αυτούς, το τις αυτόν το κίνα μίζον. Ο δε είπε να πεις, η βασιλής των εθνών κυριεύσει αυτόν, και οι εξουσιάζοντες αυτόν ευεργέται κάνονται, ημείς δε ουκούτος, αλλομίζον ημείν και έστως ο νεότερος, και ο οικουμενός όλος ο διακόνο. Τις γαρμίζον ο ανακείμενος ή ο διακόνο, που κι ο ανακείμενος, εγώ δε ήδη εν μέσω ημώνος ο διακόνο. Ημείς δε στερίζει για δεν είναι τυπότες μετέχουμε τις πειρασμοί. Καγώ δια τη δεν είναι καθώς διαθετεύει, διαθετώ μία πάτη μου, βασιλεία. Είναι αισθήνεται και πίνεται επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου και καθίσεσαι επί θρόνων πρίνοντες στα 12 φυλάς του Ισραήλ. Είπε δε ο Κύριος, Σίμων, Σίμων, ιδού ως όταν άσε ψήφισα το ημάς του σημειάωσε ως τον σύντον. Εγώ δε δε ήθιν περί σου ηλανή σου, εκλήθη η πίστη σου, και εσύ ποτέ επιστρέψε στην ύψο τους αδελφούς σου. Ο δε είπε αυτό, Κύριε, μετά σου έτοιμο σημεί και εις φυρακή και εις θάνατον, πορεύεστε. Ο δε είπε εγώ συμπέτρε, ο μη φωτίσει σήμερα ο λέπτον, πριν οι τρεις απαρνήσει με μη δέμε. Και είπε να αυτούς, ότι απέστειλα ημάς, άτερ βαλαντίου και πείρας και υποδημάτων, μη γινώς υστερήθηκε, ιδέ υπόν ουδέν ουδενός. Είπε νουν αυτής, αλλά γίνω έχων βαλάντια μαράτο, μείος και πείραν, κι ο μη έχω κολλήσα το ποημάτιον αυτού και αγόρασα το μάχαιρο. Λέγω παρήμην ότι έτσι το τόκι γραμμένον δίτελε στην ελεμή, το και μετά όμον ενοχίστη, και γάρτα περιέμου τέλος έχει, η δε είπον Κύριε, η δου μάχαιρε ο δε δύο, ο δε είπε να αρχίσει καλόμεστη, και εξελθόν εφορέθη κατά το έτος εις το όρος των ελαιών. Υκολούθησαν δε αυτόν και οι μαθητές από όσων των προσωπών σου από των αμαρτιών και πάση μονίες των εξάλλησης.
καρδία καθαρών σε μνημείο Θεός και πνεύμα σε συγγένειξε τους εγκάτες. Μία χωρίτηση με έργο του προσώπου σου και το πνεύμα σου πάλι και μία τελευταία θεού. Απόδοση την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα του δημοτικών στρίξεων. Διδάξω νόμους ασοδού σου και ασεβεί σε τη σέτη στρέψη. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαίωσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί με μέσα σου. Ότι η θέληση θυσία ερωτά ολοκαυτό μετά την προκύση. Θυσία το Θεό πνεύμα συγκεκριμένο. Καρδία συγκεκριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός του Σουδενός. Αγάθη μου, Κύριε, και ευδοκία θυσιών και οικονομηθεί τα τείχη του αλήθεια. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσω είναι το θυσία θηριών σου, Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Feet.